Με λιγότερους εγγεγραμμένους και με πλήρη τήρηση των μέτρων προστασίας θα λειτουργήσει φέτος το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ιωαννίνων που ξεκίνησε τη νέα χρονιά χωρίς την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού λόγω των περιοριστικών μέτρων. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, οι ενήλικες πρωτοετής και δευτεροετής του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας δεν πτωήθηκαν από τον κορονοϊό και αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν τη δεύτερη ευκαιρία που τους δίνεται για να πάρουν το απολυτήριο γυμνασίου και φυσικά να στηρίξουν ένα σχολείο σημαντικό και απαραίτητο στην περιοχή μας. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ενώ οι εγγραφές συνεχίζονται έως τις 15 Οκτωβρίου, η Διευθύντρια Κέντι Σεντελέ ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν ώστε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας να λειτουργήσει και φέτος και να ξεπεράσει τα προβλήματα που υπάρχουν. Στο πλαίσιο του υγειονομικού πρωτοκόλλου για την πανδημία του κορονοϊού, εμείς έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να νιώθουν ασφαλείς καθηγητές και οι μαθητές. Μειώσαμε τον αριθμό των εγγραφών στο πρώτο έτος, ώστε οι μαθητές να χωρούν με άνεση στους ήδη υπάρχοντες χώρους. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, τον κύριο Μωυσή Ελισάφ, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Ευατίδη, αλλά και τον κύριο Λόλη, οι οποίοι προς αυτή την κατεύθυνση μας βοήθησαν παραχωρώντας καθαρίστρια αλλά και είδη καθαριότητας. Οι εγγραφές στο σχολείο μας συνεχίζονται μέχρι τις 15 Οκτώβρη. Όσοι ενδιαφέρονται θα είναι καλό να έρθουν να κάνουν την εγγραφή τους, γιατί όπως προανέφερα ο αριθμός είναι περιορισμένος. Ξεκίνησε η σχολική μας χρονιά με την απόσπαση μόνο 2 καθηγητών από το Υπουργείο Παιδείας. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν αδύνατο να λειτουργήσει το σχολείο με 6 τμήματα με μόνο 2 καθηγητές. Απευθυνθήκαμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μας ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας στο Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Κωνσταντίμα, αλλά και στο ΠΙΣΔΙΟ Ιωαννίνων, οι οποίοι αντιλήφθηκαν την αξία και τη σημασία που έχει η ύπαρξη ενός τέτοιου σχολείου στην περιοχή μας, κατανόησαν τις ανάγκες μας και μας διέθεσαν 2 καθηγήτριες, οι οποίες δούλευαν χρόνια στο σχολείο μας και το γνωρίζουν πολύ καλά, και έτσι μπορούμε να στηρίξουμε το σχολείο, να μην ματιώσουμε τις προσδοκίες των μαθητών μας, μέχρι τον Νοέμβριο, όπου ελπίζουμε ότι θα έρθουν οι ορομίστοι εκπαιδευτικοί. Σε μία χρονιά ακόμη, όπου τα οικονομικά προβλήματα είναι κατά τη λιγότερο, αλλά δεν έχουν εκπλήξει, υπάρχουν ακόμα, δεν έχουν εκλείψει, εμείς, όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές, στεκόμαστε ενωμένοι, δυνατοί και με αισιοδοξία και παραφράζοντας κατά τα λόγια του Καζαντζάκη, λέμε ότι εμείς αγαπάμε την ευθύνη. Εμείς και μόνοι μας μπορούμε να προασπίσουμε και να προστατεύσουμε την υγεία μας, αλλά και να σώσουμε το σχολείο μας. Και αν δεν τα καταφέρουμε, και εμείς θα φταίμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δήμαρχο Ζήτσα, τον κύριο Πλιάκο, καθώς και τον Δήμαρχο Ζαγορίου, τον κύριο Σουκοβέλο, οι οποίοι μέσω μαθητών μας που είναι δημότες τους, στηρίζουν το σχολείο μας με κάθε τρόπο. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον Βουλευτή Ιωαννίνων και Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κώστα Τασούλα, αλλά και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την περιοχή μας, τον κύριο Αμυρά και τον κύριο Καλογιάννη, οι οποίοι, αφού ενημερώθηκαν για τα προβλήματα του σχολείου, έδειξαν ο καθένας με το δικό του τρόπο το ενδιαφέρον τους. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν πάρει το απολυτήριο γυμνασίου και τα μαθήματα πραγματοποιούνται από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Έχουμε μόνο 2 έτη σπουδών και ο απολυτήριος τίτλος είναι ισότιμος του τυπικού σχολείου. Πράγμα που σημαίνει ότι οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν οποιαδήποτε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης επιθυμούν,
και να φτάσουν και μέχρι το πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο στα τελευταία χρόνια είναι συχνό φαινόμενο. Στο σχολείο μας, η όλη εκπαιδευτική διαδικασία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες, στις ικανότητες, στις δεξιότητες, στις προσδοκίες, αλλά και στην αφετηρία του κάθε μαθητή. Έτσι λοιπόν, στο σχολείο αυτό δεν έχουμε βιβλία. Δεν έχουμε εξετάσεις, διαγωνισμούς, διάβασμα στο σπίτι. Γίνονται κανονικά όλα τα μαθήματα, αλλά με τέτοιες εκπαιδευτικές τεχνικές, ώστε να ολοκληρώνονται στο χώρο του σχολείου. Εκτός των μαθημάτων, στο σχολείο μας υπάρχει και σύμβολος σταδιοδρομίας, ο οποίος βοηθάει τους μαθητές μας στην αναζήτηση δουλειάς, αλλά και στο πώς να υποστηρίξουν μια δουλειά, μέσα από βιογραφικά σημειώματα ή ακόμη και συνεντεύξεις. Και επίσης, υπάρχει και ψυχολόγος, ο οποίος τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο υποστηρίζει τους μαθητές, αλλά και τους καθηγητές, αν αυτό χρειαστεί.